Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι και χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Υγεία πάνω απ' όλα. Και γαλήνη στις ψυχές των ανθρώπων. Η ειρήνη στον κόσμο, γιατί με αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας διαπιστώνουμε πόσο εύλεκτη είναι η κατάσταση, όχι μόνο στη γειτονιά μας γεωγραφικά, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο και όχι τόσο μακριά από εμάς. Υγεία πάνω απ' όλα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε όσους και όσες γιόρταζαν την Κυριακή. Να ευχηθώ να αναστηθεί και το ελληνικό ποδόσφαιρο, αν και δεν το βλέπω, με την τακτική που ακολουθεί η ΑΕΚ, που επισήμως με την σημερινή της τοποθέτηση περί εξαίρεσης του κυρίου Σκουτέρη, δικαστή που η απόφασή του δικαιώθηκε από αριοπαγίτες, θέλει να πάρει το πρωτάθλημα στα χαρτιά. Επιβεβαιώνει μόνη της η ΑΕΚ το ποιόν της, τον τρόπο σκέψης της και την συμμετοχή της στη συμμαχία περικλοπής του τίτλου από τον ΠΑΟΚ, που στα δικαστήρια και στα χαρτιά. Αυτό είναι μια τεράστια ντροπή, μεγαλύτερη ντροπή από την ντροπή που είχε ο Ολυμπιακός για την κλοπή του πρωταθλήματος Βάλνερ. Η ΑΕΚ συνδέει το όνομά της και την ιστορία της με μια μαύρη σελίδα που τη στιγματίζει, είτε τα καταφέρει σε αυτό το βρώμικο πόλεμο που άνοιξε εναντίον του ΠΑΟΚ, είτε όχι. Θα τα συζητήσουμε όλα στη διάρκεια της εκπομπής. Θα είμαστε παρέα όπως κάθε μέρα εδώ στο Λίμπερο, φουλ επίθεση μέχρι τις 3. Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, στο Γιώργο Κουβεντίδη που είναι στη γραμμή 1. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους. Και καλά, με υγεία, γαλήνη και ειρήνη στον κόσμο, γιατί τα πράγματα δεν τα βλέπω καλά. Εντάξει, ναι, αγριεύει το πράγμα λίγο. Θα δούμε. Αγριεύει πολύ, βλέπεις αυτά που συμβαίνουν με χημικές επιθέσεις και τα λοιπά και λες, και δεν είναι και μακριά να πεις, εντάξει, δεν ανησυχώ. Μια ανάσα δρόμος είναι που λένε, ένα τσιγάρο δρόμος είναι, αλλά τέλος πάντων. Όλα αυτά που γίνονται εκεί που γίνονται είναι κοντά μας και ας νομίζουμε ότι είναι πολύ μακριά. Έτσι είναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Είμαστε η πιο κοντινή χώρα της Ευρώπης μαζί με την Κύπρο σε αυτά που γίνονται εκεί. Λοιπόν, ωστόσο, πρέπει να μείνουμε στα δικά μας και να διαπιστώσουμε. Είπα νωρίτερα, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι η ΑΕΚ έβαλε σήμερα τη σφραγίδα της στην απόπειρα κλοπής του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ και συνδέει την ιστορία της, συνδέει την ιστορία της με μια μαύρη σελίδα που όχι μόνο αφορά τη συμμαχία, αφορά πλέον την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πρωτοστατεί στην κλοπή του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ υπέρ της. Κοίταξε, σήμερα έπεσαν οι μάσκες, γιατί άμα διαβάσει τώρα την αίτηση εξαίρεσης του Σκουτέρη που κατέθεσε η ΠΑΕ ΑΕΚ, εντάξει. Ήρθε και η απάντηση από τον ΠΑΟΚ πριν από λίγο. Δεν την έχουμε δώσει, να τη δώσουμε, γιατί έμεινε ο κόσμος μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής του Σταύρου και του Δημήτρη, ότι υπάρχει μια αίτηση εξαίρεσης του Σκουτέρη από την ΠΑΕ ΑΕΚ προκειμένου να μην εκδικάσει την έφεση που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ. Αύριο έχει οριστεί η εκδίκαση της έφεσης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης του κυρίου Καποδίστρια, που δορίζει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην ΑΕΚ, αφαιρεί βαθμούς από τον ΠΑΟΚ για τη φετινή περίοδο, για την επόμενη περίοδο, και τον τιμωρεί με 3 αγωνιστικές. Λοιπόν. Βέβαια, πάλι καλά που δεν ζητάει η ΑΕΚ να την εκδικάσει η σκολαρίκη αυτή την υπόθεση. Εγώ πίστευα, λέω πάλι καλά που δεν ζήτησε η ΑΕΚ να εκδικάσει ο Θωμάς Μητρόπουλος την υπόθεση αύριο. Είπες θό και κάπου αλλού πήγε το μυαλό μου, αλλά εντάξει. Τι. Ξεκίνησε να λες το θό και κάπου αλλού πήγε το μυαλό μου, αλλά εντάξει.
Ναι, θα μπορούσε η Σκολαρίκη να την εκδικάσει αυτή την υπόθεση. Αυτή βγάζει, έβγαλε μια απόφαση, η οποία καταλάβαμε πια ότι άρεσε πάρα πολύ στην ΑΕΚ. Ναι. Και αυτό λέει και ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και πάμε στη θέση που εκφράζει. Ναι. Ποια, τι θέση εκφράζει τελικά ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ λέει ότι αποδεικνύεται πια ότι υπάρχει μια σύγκληση μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού. Ότι με αυτό το αίτημα που καταθέτει η ΑΕΚ, στην ουσία η ΑΕΚ θεωρεί λαθασμένη την απόφαση για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Άρα η ΑΕΚ παίρνει ξεκάθαρα τη θέση του Ολυμπιακού σε εκείνη την υπόθεση, προφανώς και τη βολεύει βεβαίως. Και αυτό που λένε στον ΠΑΟΚ είναι ότι η ΑΕΚ αποδεικνύει πια στον καθένα ότι αυτό που θέλει είναι ένα περήφανο νομικό πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι γι' αυτό δεν έχει αφιβολία κανένας πια. Η ΑΕΚ ζητά την εξαίρεση του κ. Σκουτέρη. Δικαστής, ο κ. Σκουτέρης, την απόφαση του οποίου, αναφέρομαι στην απόφαση για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, σφράγισαν οι αεροπαγίτες στον τρίτο βαθμό. Έτσι. Ναι, μπορεί να ζητήσουν να αντικατασταθούν και μετά από το αθλητικό. Εδώ μιλάμε τώρα για την απόλυτη τρέλα. Κοίταξε, ο Σκουτέρης έβγαλε μια απόφαση, είναι ο μοναδικός που έβγαλε μια απόφαση κόντρα στο ρεύμα της εποχής. Το ρεύμα της εποχής είναι πρωτάθλημα, όχι ο ΠΑΟΚ με τίποτα. Ο Σκουτέρης λοιπόν έβγαλε μια απόφαση κόντρα σε αυτό το ρεύμα της εποχής. Δεν τους αρέσει, φοβούνται μήπως βγει άλλη μια δεύτερη απόφαση που δεν θα βοηθάει στην κατεύθυνση αυτή, στο να χάσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, οριστικά. Και προφανώς θέλουν να το αποτρέψουν. Ναι. Θα μπορούσα να προτείνω και δικαστή. Ναι, είπα, εγώ προτείνω το Θωμά Μητρόπουλο. Εγώ προτείνω τη Σκολαρίκη. Σκολαρίκη. Εντάξει, οκ. Okay. Θα είναι μια δυνατή μονομαχία. Δύο, τριμελές, έναν ακόμα θέλουμε. Ας στείλει κανένα μήνυμα ο κόσμος. Για το τρίτο. Για τη σύνθεση Σκολαρίκη, Θωμάς Μητρόπουλος και ποιος να είναι ο τρίτος. Είναι τριμελής αυτή η επιτροπή. Το βρήκα. Ο Φλαμπουράρης. Ο Φλαμπουράρης, Ναι, γιατί όχι. Δεν κατάλαβα. Α, δεν πρέπει να το δέσουν από παντού. Μα, με Σκολαρίκη, Θωμά Μητρόπουλο και Φλαμπουράρη το δένουνε. Έχουν την κυβέρνηση, το παρασκήνιο και το δικαστικό. Τι άλλο να θέλουν. Τι λέει τώρα η ΑΕΚ σε αυτή την αίτηση εξαίρεσης του δικαστή. Λέει ότι έβγαλε μια απόφαση τη νύχτα του Σαββάτου. Ναι, σωστά. Δεν είχε ζητήσει ο υπουργός, ο σοκαρισμένος υπουργός που τον χάσαμε τελευταία, να βγουν. Αφήστε κάτω τα χέρια γρήγορα από τον Βασιλιάδη. Κάτω τα χέρια από τον Βασιλιάδη. Ναι, δεν είχε. Ένα σοκαρισμένο άνθρωπο τον βάζετε στο στόχαστρο. Άντε. Αυτά τα έκανε πριν σοκαριστεί. Δεν είχε ζητήσει να βγουν οι αποφάσεις γρήγορα, γιατί υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα. Ναι. Να σου πω κάτι. Αν μια απόφαση είναι σωστή, ναι, τι τους ενοχλεί να βγει πριν από το παιχνίδι? Γιατί δεν κοιτούν την απόφαση ως απόφαση και το σκεπτικό της και κοιτούν το χρόνο? Γιατί πρέπει κάτι να βολεύει. Το σκεπτικό δεν βολεύει. Για το Σκουτέρι, αυτό που λένε τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το ρεπορτάζ αυτό είναι ότι είναι ένας δικαστής, ξέρεις, στο ποδόσφαιρο γενικώς υπάρχει το περίφημο φύλο αγώνος. Αν το Ευαγγέλιο για τους χριστιανούς είναι το υπέρτατο, που ό,τι λέει εκεί αυτό είναι και δεν υπάρχει τίποτα, το φύλο αγώνα είναι κάτι παραπάνω από το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, αν στο φύλλο αγώνα ο διαιτητής γράψει ότι σήμερα είναι Χριστούγεννα, είναι Χριστούγεννα, μην την ψάχνεις. Δεν είναι 10 Απριλίου. Ό,τι πει το φύλλο αγώνα. Οι επιτροπές αυτές, τα δικαιοδοτικά όργανα, τι κάνουν? Παίρνουν το φύλλο αγώνα. Τι λέει ο διαιτητής? Ότι σήμερα είναι Χριστούγεννα. Είναι Χριστούγεννα. Πάμε στην επόμενη υπόθεση. Δεν είναι δικαστήρια αυτά. Δεν είναι αθλητική δικαιοσύνη. Το να διαβάζω το φύλλο αγώνα, το κάνω και εγώ και εσύ και το κάνουν και τα παιδιά μας. Το θέμα είναι να αποδώσεις δικαιοσύνη. Ο Σκουτέρης λοιπόν τι κάνει? Ο Σκουτέρης είναι ένας δικαστής,
ο οποίος εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει αμφισβητήσει την ισχύ του φύλου αγώνα. Δεν θεωρεί ότι αυτό είναι και τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος είναι δικαστής. Οι δικαστές, όταν καλούνται να κάνουν μια υπόθεση, την ψάχνουν. Δεν είναι γράφει φύλου αγώνα αυτό και αυτό είναι. Τι δικαστής είσαι, διεκτερωτής είσαι. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο Σκουτέρης, αυτό που κάνει είναι να θέλει να ψάξει μια υπόθεση. Και μια υπόθεση την ψάχνεις με μάρτυρες, με καταθέσεις, με απόψεις. Δεν είναι το φιλοαγώνα να γράφεται και τέλος. Ο Σκουτέρης λοιπόν, αν το επιτρέπονταν, θα ήθελε να έχει στην αύριο εκεί τον Κομίνη, τον Ποντίκη, τον Στυλιαρά, τον Βιερίνια, τον Κρέσπο, τον Κονέ, τον Λιβάγια. Έλα εδώ κύριε Λιβάγια, εσύ είσαι τρομοκρατημένος. Τι δουλειά έχετε ποτέ να το πάω μέσα. Ένας τρομοκρατημένος Λιβάγια, τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ, τι δουλειά έχει. Ένας τρομοκρατημένος Βράνιες, τι δουλειά έχει να κάνει χαβαλέ με τον Μπρίγιοβιτ μέσα στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ, την ώρα που θα βράνε τρομοκρατημένος και κάποιοι θα το συνεφέρουν. Δηλαδή, ο τρομοκρατημένος Μπακάκης να δηλώνει ότι ποτέ δεν είδαμε κανένα όπλο. Ναι, το είδαμε μετά στη φωτογραφία. Και πότε τρομοκρατήθηκαν. Ναι, έλα εδώ εσύ κύριε Κονέ, δηλαδή γιατί δηλώνεις στη δημόσια τηλεόραση ζωντανά ότι πρέπει να σου πούν το σκορ για να αποφασίσεις αν είσαι τρομοκρατημένος για να παίξεις. Δηλαδή με 0-0 παίζεις. Με 1-0 γιατί δεν παίζεις. Πέρασε μια μισή ώρα και δεν παίζεις. Γιατί μετά από μια μισή ώρα δεν παίζεις και μετά από μισή ώρα θα έπαιζες. Δηλαδή τι τρομοκρατία αλλά κάρτη είναι αυτή. Είναι φανερό ότι εδώ μας κοροϊδεύουν. Έχει στηθεί ένα παιχνιδάκι για να χάσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Οκ. Okay. Οι δικαστές είναι για να αποδίδουν δικαιοσύνη. Λοιπόν, από αυτούς είναι ο Σκουτέρης. Ο Σκουτέρης δεν είναι... Ο καθένας έχει τη μεθοδολογία του. Η Σκολαρίκη έχει μια άλλη μεθοδολογία. Η Σκολαρίκη λέει ότι είναι φυλαγώνα. Αυτά. Τα διαβάζει. Αυτά είναι μείον 5, 10 αγωνιστικές. Ξέρω εγώ. Σου ρίχνει ό,τι θέλει. Αυτός έχει άλλη μεθοδολογία. Δεν τους αρέσει. Δεν τους αρέσει. Με την τακτική που ακολουθεί η ΑΕΚ και η κάθε ΑΕΚ, εγώ δεν λέω πως είναι έτσι, αλλά δίνουν το δικαίωμα στον καθένα, καλός ή κακός, τι να σου πω τώρα, να πιστεύει ότι δεν τον θέλουν γιατί φοβούνται ότι θα βγάλει μια απόφαση η οποία είναι ενάντια σε αυτό που θέλουν. Αυτό δίνουν το δικαίωμα να πιστεύει ο καθένας. Κακοπροαίρετος, καλοπροαίρετος, όπως θέλεις πάρτο. Είναι πάντα εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει. Είναι. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν θέλει να ανοίξουν οι κάμερες, να δούμε το βίντεο. Μπράβο. Μα γιατί αφού... Ναι. Αφού... Ο Σκουτέρης είναι από αυτούς που θέλουν να δουν το βίντεο. Μα γιατί να μην το δουν. Μα να λάμψει η αλήθεια. Μα δεν θες την αλήθεια. Όχι. Γιατί σε ενοχλεί λοιπόν να φανεί η αλήθεια από το βίντεο, αφού η αλήθεια είναι με το μέρος όπως λέτε. Δεν πειράζει. Δηλαδή αν το βίντεο δείχνει τρομοκρατημένους παίκτες να τρέχουν στους διαδρόμους ουρλιάζοντας, αυτό θα αποδείξει ότι είναι όντως συντρέχουν οι λόγοι τους οποίους η ΑΕΚ επικαλύφθηκε για να μην παίξει στο τέλος. Τι σε πειράζει λοιπόν να φανεί η αλήθεια. Μήπως η αλήθεια είναι άλλη. Γι' αυτό πειράζει. Δηλαδή, όταν πας σε ένα δικαστήριο, δεν διαβάζει ο δικαστής τη μήνυση που σου έκανε ο άλλος για να αποφασίσει. Εξετάζει την υπόθεση. Και μάρτυρες. Είναι απλά τα πράγματα. Εδώ δεν θέλουν δίκη. Η αθλητική δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη. Είναι δικαστήρια, αθλητικά δικαστήρια. Εδώ αυτοί δεν θέλουν δικαστήρια. Εδώ αυτοί θέλουν δικαιοδοτικά όργανα των δικηγόρων όπως παλιότερα που μαζεύονται σε ένα δωματιάκι και έλεγαν τι κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό θα κάνουμε. Αυτό θέλουνε. Τότε γιατί έγινε αυτός ο αγώνας για τακτικούς δικαστές. Αυτός ο αγώνας έγινε για να αποδίδεται δικαιοσύνη. Και δικαιοσύνη δεν αποδίδεται δημιουργώντας κλίμα εναντίον δικαστών, γιατί ο Σκουτέρης
δικαστής είναι, και όπως δεν μας άρεσε η απόφαση του Σκουτέρη για τον Ολυμπιακό Πλατανιάς πέρσι, μπορεί να μας άρεσε μια άλλη απόφαση φέτος, να μην μας αρέσει μια άλλη, αλλά δικαστής είναι. Γιατί δημιουργούν λοιπόν αυτό το κλίμα για το Σκουτέρη, που είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένας μοχλός πίεσης για το Σκουτέρη, του ζητούν να αυτοεξαιρεθεί, αν όχι να τον εξαιρέσουν αυτοί που τον έχουν επιλέξει. Εντάξει, ας πούμε και ποιο θέλουν να σε εισαγωγικά δικάσει, να βγάλουν και την απόφαση που αυτοί θέλουν και να τελειώνουν το παραμύθι. Εντάξει, να καταλάβουμε όμως και ο τελευταίος να καταλάβει πια γιατί μιλάμε και τι πραγματικά έχει συμβεί. Γιατί εδώ τώρα καθόμαστε και συζητάμε. Γιατί ο Λουτσέσκου βάζει τον Γκάμπος και δεν βάζει τον Μακ, και γιατί βάζει τον Βιερίνια Μπακ και δεν βάζει τον Αζεβέδο. Ποιο ποδόσφαιρο τώρα. Ποιο ποδόσφαιρο. Να μιλάμε για δικηγόρους και δικαστές. Η MVP της σεζόν εδώ είναι δικηγόροι. Δεν είναι οι ποδοσφαιριστές, δεν είναι οι ομάδες. Έχει γίνει τόσος αγώνας για να αλλάξει το ποδόσφαιρο και εξακολουθούν ακόμη και τώρα να θέλουν για MVP δικαστές και δικηγόρους. Πολύ δυνατή η θέση της ΠΑΕΠΑΟΚ που απαντώντας την ΑΕΚ μιλά για ένα περήφανο νομικό πρωτάθλημα. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο πλέον, είναι ξεκάθαρη θέση. Δεν είναι ήξης αφήξης από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Κοίταξε να δεις, από τις 11 Μαρτίου που έγινε το παιχνίδι αυτό, έγινε πλέον σαφές ότι η ΑΕΚ ήθελε να πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά και μαζί και το πρωτάθλημα. Αυτό πια το κατάλαβε και ο τελευταίος. Οι ΑΕΚτες ενοχλούνται με αυτό που λέμε. Η ομάδα τους το επέλεξε. Σήμερα είναι ξεκάθαρο. Η ΑΕΚ επέλεξε να πάρει στα χαρτιά το πρωτάθλημα. Δες τη βαθμολογία σήμερα. Πόσους βαθμούς έχει η ΑΕΚ? 61 έχει. Πόσους πήρε στα γήπεδα? Στα γήπεδα πήρε 3 λιγότερους. Και αυτό η ΑΕΚ το επέλεξε. Εντάξει, και τώρα οι ισχυρισμοί ότι τρομοκρατήθηκαν κτλ. Εντάξει. Okay. Τρομοκρατήθηκαν και γελούσε ο Κονέ στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα. Πόσο τρομοκρατημένος μπορεί να είναι ναι, κάποιος? Ο Κονέ στην Κάθαρτ που βγάζει ζωντανά γελάει και χαϊδεύει τα μαλλιά του. Την ίδια περίπου ώρα που είναι τρομοκρατημένοι παίκτες της ΑΕΚ, ο Πρίγιοβιτς, ο Λιβάγια και μετά και ο Κονέ είναι μέσα στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Πας τώρα εσύ να παίξεις το Καραϊσκάκι και σε τρομοκρατούν και νιώθεις άσχημα, δεν μπορείς να παίξεις. Για να περάσει η ώρα θα πας από τέτοιο Ολυμπιακό. Προφανώς από τις κάμερες φαίνεται ότι αυτοί οι παίκτες είναι στην ΠΑΟΚ τα αποδυτήρια. Προφανώς αυτό φαίνεται γιατί οι κάμερες κάτω εκεί γράφουν. Στην Τούμπα οι κάμερες γράφουν. Γιατί το λες έτσι, τι υπονοείς? Δεν κολλάνε. Είναι πράγματα που δεν κολλάνε, έρχονται σε κόντρα με την κοινή λογική και επειδή προφανώς και οι δικαστές έχουν την κοινή λογική και κάποιοι δικαστές, όπως καλή ώρα ο Σκουτέρης, ενδεχομένως θέλουν να ψάξουν τις υποθέσεις, δεν είναι αρεστή. Έτσι. Προφανώς. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Και τα εξαπτέρια της ΑΕΚ βαραίνει αυτή η προσπάθεια επηρεασμού, να το πω ξεκάθαρα, το bullying στο Σκουτέρι. Η ΑΕΚ και τα εξαπτέρυγά της επιχειρούν bullying στο Σκουτέρι για ένα περήφανο νομικό πρωτάθλημα. Εντάξει, είναι μια μάχη τακτικής. Είναι μια μάχη τακτικής. Εντάξει, okay. Άμα βγει η ΑΕΚ και πει ότι κοιτάξτε να δεις, να δείτε, κοιτάμε το συμφέρον μας. Το συμφέρον μας λέει να πάρουμε το ματς και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Okay. Εντάξει. Μα το είπε, okay. Αυτό λέει ουσιαστικά. Ναι, είναι επιλογή της ΑΕΚ να πάρει έτσι το πρωτάθλημα. Άρα δεν πρέπει να την ενοχλεί ούτε την ΑΕΚ ούτε το περιβάλλον της αυτή η θέση που εκφράζεται από όλους τους υπόλοιπους ότι αυτός ο τίτλος κρίνεται στα χαρτιά. Είναι ένας χάρτινος τίτλος. Ο τέταρτος, πέμπτος νομίζω που έχει η ΑΕΚ γιατί έχει κι άλλους. Έχει ιστορία, ναι, έχει προϊστορία μεγάλη. Θα δείτε την πόρτα του Σαββάτου που έχουμε ένα σχετικό έτσι, θέμα. Η ΑΕΚ έχει πάρει ένα πρωτάθλημα ακόμη στα χαρτιά. Δεν κατέβηκε να παίξει μπαράζ ο Ολυμπιακός.
και έχει πάρει και δύο κύπελα, τα χαρτιά δεν κατέβηκαν να παίξουν οι άλλοι. Και βεβαίως έχει και μια έξοδο στην Ευρώπη η ΑΕΚ, θα θυμούνται οι φίλοι του Ηρακλή, στα μέσα του 80, όταν είχε συλληφθεί από αυτό το φόρο ο γενικός αρχηγός της ΑΕΚ, ο Χρυσοβιτσάνος, να προσπαθεί να δολοδοκίσει παίκτες του Παναθηναϊκού για να τους δώσουν το μάτς, επ' αυτό φόρο στην ελήφθη, και αντί να υποβιβαστεί όπως υποβιβάστηκε ο Ηρακλής το 80 για το ίδιο αδίκημα, η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με αφαίρεση 3 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα. Ισοβαθμία με τον Ηρακλή, ο Ηρακλής διαμαρτυρήθηκε, για να μην τιμωρηθεί κατέβηκε στο μπαράζ του Βόλου και το διακομόδησε. Και το παιχνίδι διακόπηκε και η ΑΕΚ διέ στην Ευρώπη. Δεν είναι πρώτη φορά λοιπόν. Να έχει ιστορία, πολύ πλούσια ιστορία έχει η ΑΕΚ στις κλοπές. Δεν έχει είναι και, πρώτη φορά. Και εμπειρία. Και εμπειρία έχει, όχι μόνο προϊστορία, και εμπειρία. Και εμπειρία. Ναι, αυτά είναι γεγονότα, δεν είναι φαντασιώσεις κανενός. Αυτά έχουν συμβεί στο ποδόσφαιρό μας. Η ΑΕΚ επιλέγει να διεκδικήσει ένα ακόμα τίτλο στα χαρτιά. Εντάξει. Οκ. Okay. Είναι επιλογή της. Προφανώς. Η επιλογή κρίνεται και όπως έχουμε πει και στην τελευταία μας επικοινωνία στην εκπομπή σου στο Λίμπερο, η ΑΕΚ αποδέχτηκε να κουβαλήσει στο μέλλον μία στάμπα στην πλάτη της. Ένα πρωτάθλημα για το οποίο πάντα στο μέλλον θα λέγεται ότι είναι ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά. Όπως το 8 του Βάλνερ, που τότε χρειάστηκε μόνο ένα γεγονός, εδώ χρειάστηκαν δύο παιχνίδια, έτσι και τότε, όπως και τότε, έτσι και τώρα, μιλάμε για ένα τίτλο που πάει να κρυθεί στα χαρτιά. Μάλιστα. Είναι προφανές ότι μπρος στα 25-30 εκατομμύρια των ομίλων του Champions League δεν υπολογίζει τίποτα. Τους είναι αδιάφορο το στίγμα στην ιστορία. Είναι αφενός το γόητρο ότι εγώ πήρα το πρωτάθλημα. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι πληγωμένη. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία πριν από 5 χρόνια έπεσε και οθελώς στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιώργο, αυτοπληγώθηκε. Δεν την υποβίβασε κανένα στην ΑΕΚ. Επέλεξαν στην ΑΕΚ να φύγουν δύο κατηγορίες για να χάσουμε όλοι εμείς οι Έλληνες φορολογούμενοι τα λεφτά μας. Όπως και με άλλες ομάδες, ναι. Ναι, έτσι μπράβο. Η ΑΕΚ λοιπόν πριν 5 χρόνια επέλεξε να πέσει στη ΓΑΜΑ Εθνική και πήγε να παίξει με τη Ραφίνα, με τη Βάρη, με τα Ζωνιανά, με την Άξο και με ξέρω εγώ ποιους άλλους έπαιξε. Είναι πληγωμένη η ΑΕΚ, δηλαδή ο κόσμος της ΑΕΚ είναι πληγωμένος, πέρασαν πολλά. Ξαφνικά ανακάμπτει ο οργανισμός ΑΕΚ και θέλουν ένα πρωτάθλημα. Είναι ότι επέστρεψαν, ήρθαν, είναι η επιβεβαίωση. Οκ. Okay. Ας έρθουμε και λίγο στη θέση τους. Θέλουν ένα πρωτάθλημα. Είναι από τη μια λοιπόν αυτή η επιθυμία... Τέτοιο να πρωτάθλημα, ρε Γιώργο. Δεν είναι πρωτάθλημα αυτό. Καλά, εντάξει. Ναι. Okay. Αυτή την εποχή έτσι μπορούν να το πάρουν. Αγωνιστικά δεν μπορούσαν. Επέστρεψαν να το πάρουν έτσι. Ένας τίτλος. Οκ. Okay. Όπως το βλέπει ο καθένας. Και από τότε τα λεφτά. Σήμερα διάβαζα κάπου ότι ο Ολυμπιακός από το Champions League φέτος πήρε 30 εκατομμύρια. Ναι, διάβασα. Επίσης θα 30,2. 30,2. Θα πρέπει να ξέρουμε και κάναμε στη Φόρτσα μια μεγάλη ανάλυση το Σάββατο και νομίζω... Ναι, και ήθελα να σε ρωτήσω λίγο γι' αυτό. Ναι. Ότι τι ισχύει σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ τερματίσει στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ναι, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν είναι αυτό που υπήρχε μέχρι τώρα. Είναι μια νέα κατάσταση εντελώς. Εφόσον ο ΠΑΟΚ τερματίσει δεύτερος, θα παίξει 3 προκριματικούς για να φτάσει σε ομίλους. Στον προκριματικό των 3 προκριτών θα παίξουν συνολικά 11 ομάδες. Αυτές 11 ομάδες μόνο οι 2 θα πάνε στους ομίλους. Μέχρι πέρσι πήγαιναν 5. Τώρα θα πάνε 2. Στον πρώτο γύρο οι πιθανοί αντίπαλοι είναι ο Άγιαξ, είναι η Βασιλεία, είναι η δεύτερη ομάδα της Αυστρίας που είναι η Στουρμ Γκρατς, η δεύτερη της Τσεχίας είναι 5-6 ομάδες, αλλά είναι τη Λίμπερετς, κάτι Όλομουτς, Γιάμπλονετς, τέλος πάντων δεν είναι δυνατή ομάδα της χώρας, και είναι και η δεύτερη ομάδα της Τουρκίας.
Μπορεί να είναι ή η Μπασαξεχήρ ή μια από τις τρεις μεγάλες της πόλης. Αν είναι η Μπασαξεχήρ, ο ΠΑΟΚ, εφόσον αυτός είναι δεύτερος, θα είναι ισχυρός και θα έχει πιθανούς αντιπάλους στο δεύτερο γύρο, την Μπασαξεχήρ, την τσέχικη ομάδα ή τη Στουρμ Γκρατς. Αν είναι η Μπασαξεχήρ ή η Φενέρμπαχτσέ, γιατί η Φενέρ είναι αδύναμη. Αν είναι στην Τουρκία δεύτερη η Μπεσίκτας ή η Γαλατά Σεράι, τότε ο ΠΑΟΚ θα είναι αδύναμος και θα έχει πιθανούς αντιπάλους Άγιαξ Βασιλεία, Μπεσίκτας ή Γαλατά, μια από τις τρεις. Εφόσον περάσει ο ΠΑΟΚ τον δεύτερο προκριματικό γύρο που θα συμμετάσχει, καταρχήν, αν αποκλειστεί σε δεύτερο γύρο, πηγαίνει αυτόματα στους ομίλους του Europa League. Ξεμπερδεύει ο ΠΑΟΚ. Αν συνεχίσει, πάει τρίτο προκριματικό Champions League. Οι τρεις ομάδες που περνάνε από τον δεύτερο, δηλαδή ας πούμε ΠΑΟΚ, Άγιαξ Βασιλεία, θα βρουν άλλες πέντε ομάδες στον τρίτο γύρο, που είναι η δεύτερη της Πορτογαλίας, δηλαδή Πόρτο ή Μπενφίκα, η τρίτη της Γαλλίας, δηλαδή Λιόν ή Μαρσέι, η τρίτη της Ρωσίας, Τσεσκά Μόσχας ή Ζενίτ ή Κράσνονταρ ή Σπάρτακ Μόσχας, η δεύτερη του Βελγίου, μπορεί να είναι η Άντερλεχτ, μπορεί η Γάνδη, η Γκένκ, η Σταντάρ ή η Σαβλερουά, και η δεύτερη της Ουκρανίας, μάλλον η Δυναμό Κιέβου. Αυτές οι 8 ομάδες χωρίζονται σε ισχυρούς και ανίσχυρους και γίνεται κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ εκεί λογικά να φτάσει θα είναι στους ανίσχυρους. Για να ισχυρούν να περάσουν και άλλες ομάδες που δεν είναι ισχυρές. 4 ζευγάρια στον τρίτο γύρο. Περνούν 4 ομάδες. Όσα προκρίνονται πηγαίνουν ομίλους Europa League. Όσες προκρίνονται πηγαίνουν τέταρτο γύρο Champions League προκριματικά. Και παίζουν εκεί μεταξύ τους πάλι αυτές τις 4 ομάδες. Δηλαδή δεν έχουμε καινούργιες ομάδες. Αυτές οι 4. Φέτος δεν υπάρχουν αγγλικές, γερμανικές, ισπανικές, ιταλικές ομάδες. Αυτοί όλοι πηγαίνουν πια κατευθείαν στους ομίλους. Άρα στον τελευταίο γύρο δεν έχει ούτε Manchester City, ούτε Liverpool, ούτε Gladbach που είχε κάποτε, ούτε Ρώμα κτλ. Έχει τις ομάδες από τις χώρες που προανέφερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαδικασία για τον δεύτερο της Ελλάδας να φτάσει στους ομίλους. Σας είπα τώρα ομάδες που θα περάσουν μόνο 2 στους ομίλους. Πόρτο, Ζενίτ, Δυναμό Κιέβου, Άγιαξ, Βασιλεία. Δεν είναι ακατόρθωτο, είναι πολύ δύσκολο. Λιόν, αν βγεις πρωταθλητής, παίζεις 2 προκριματικούς γύρους. Ακούγομαι, έτσι. Βεβαίως. Αν βγεις πρωταθλητής. Με ενδιαφέρουν, διότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Δεν είναι η δεύτερη θέση. Τώρα σε διακόπτω, αλλά η δεύτερη θέση είναι. Μουνά ανεβαίνεις. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Και πρέπει να έχεις έτοιμη ομάδα στα μέσα Ιουλίου, γιατί οι αγώνες ξεκινούν 24 με 25 Ιουλίου και παίζεις non-stop όλο τον Αύγουστο. Δηλαδή δεν είναι όπως πέρσι, ας πάρεις το Βιερίνια 20 Αυγούστου και το Μαουρίσιο, γιατί θα παίξεις με εύκολες ομάδες. Εδώ ξεκινάς με τα δύσκολα και πρέπει να έχεις έτοιμη ομάδα στην προετοιμασία. Γιατί μετά, αφού ξεκινήσουν οι αγώνες στην Ευρώπη, δεν έχεις χρόνο ούτε για προπόνηση. Δηλαδή για να εντάξεις νέους παίκτες στην ομάδα σου. Αυτό αλλάζει φέτος. Πρέπει ο ΠΑΟΚ στην προετοιμασία που θα πάει στην Ολλανδία, ξέρω εγώ, γύρω στις 5 Ιουλίου, να έχει τελειώσει το ρόστερ του. Μάλιστα. Φέτος δεν έχει περισσότερο γελά. Ο πρωταθλητής Ελλάδας έχει πολύ πιο εύκολο δρόμο για τους ομίλους. Παίζει μόνο 2 προκριματικούς. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ, θα είναι ισχυρός και στους 2 γύρους ο ΠΑΟΚ. Και αντίπαλοι είναι του χεριού του. Αν είναι η ΑΕΚ, επειδή η ΑΕΚ έλειπε από την Ευρώπη και δεν έχει πολλούς βαθμούς, είναι χαμηλά στην κατοχή της UEFA, η ΑΕΚ θα είναι αδύνατη και στους 2 προκριματικούς. Τώρα μην φαντάζεστε όμως για μεγαθύρια, η πιο δυνατή ομάδα θα είναι η Αϊτχόφεν, η Βικτόρια Πλεζέν. Είναι πρωταθλητές της Νορβηγίας, της Δανίας, της Κύπρου, του Ισραήλ, της Βουλγαρίας. Δηλαδή είναι ομάδες, η Αστάνα είναι ομάδες, η Καραμπάχ είναι ομάδες που για τον ΠΑΟΚ φαίνονται βατές.
για να φτάσει ο Μίλους. Και για την ΑΕΚ δεν είναι βουνά βεβαίως. Η ΑΕΚ λοιπόν μπορεί στον πρώτο γύρο να πέσει με τη δυνατή, ας το πούμε, Καραμπάχ ή με την Αστάνα ή με τη Λουντογκόρετς ή με τη Χαποέλ Μπερσεβά, να πάει στα play-off και να βρει άλλη μια τέτοια. Και αν είναι και στη μέρα της, να περάσει. Να βρει ο Μίλους και να αρπάξει τα 30 εκατομμύρια. Έτσι. Γι' αυτό διακυβεύονται πολλά λοιπόν. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι από τη μια είναι το ονόρε, θέλουν να λένε ότι γυρίσαμε και πήραμε και πρωτάθλημα, και από την άλλη τα λεφτά. Μιλάμε για πολλά λεφτά, που ο πρώτος της Ελλάδας έχει πολύ πιο εύκολο δρόμο για να τα εισπράξει. Για να τα κουμπίσει. Να τα κουμπίσει. Ο δεύτερος, δηλαδή αν η ΑΕΚ είναι δεύτερη, νομίζω ότι ούτε 1% να φτάσει ο Μίλους. Ο ΠΑΟΚ τώρα επειδή ξέρω εγώ, λίγο περισσότερο. Αλλά και πάλι είναι δύσκολα. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά φέτος. Έχουν αλλάξει τα πράγματα στην Ευρώπη και θα το γνωρίσουμε αυτό το καθεστώς πιο πολύ μέσα στο καλοκαίρι που συζητάμε πολύ. Αλλά από τώρα μια πρώτη ανάλυση που κάναμε και στη Φόρτσα, αυτό ναι, φαίνεται. Πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση. Μιλάμε και μεγάλες αλλαγές στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά και πάλι με υγεία και συντονισμένοι θα είμαστε. Οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και πολύ ενδιαφέρουσες. Να είσαι καλά. Θα δούμε τώρα αύριο κατά πόσο θα πιάσουν τόπο αυτές οι πιέσεις που ασκούνται στην Επιτροπή Εφέσεων. Ναι. Γιατί νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να εξαιρεθεί ο Σκουτέρης, επειδή το θέλει μια ομάδα, και για τους λόγους που μάλιστα τους οποίους επικαλείται. Αλλά ο άνθρωπος πιέζεται. Πιέζεται, είναι σε πίεση. Και αν βεβαίως οι κάτοικοι τον εξαιρέσουν, όποιος μπει μετά θα πρέπει να μην δώσει δικαιώματα και αυτό. Για να μην υπάρχουν αιτήματα και για τη δική του εξαίρεση. Αυτό είναι δύσκολη υπόθεση. Είναι μια παράξενη για τον ΠΑΟΚ μάχη, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει μάθει ποτέ να παίζει το επίπεδο αυτό. Ο ΠΑΟΚ τώρα γνωρίζει πράγματα. Και τώρα βλέπουμε όλοι πόσο σκληρός είναι ο κόσμος του αθλητισμού. Εμείς παλιά λέγαμε ότι κάνε ομάδα να το πάρεις. Φέρε παιχταράδες για να το πάρεις. Δεν φτάνουν, όπως είδαμε τώρα. Δεν φτάνουν. Θες παίχτες, θες προπονητές. Θες διαιτητές και δικαστές. Διαιτητές, δικαστές, μπορεί και βουλευτές. Α, δεν έχεις. Ούτε δεν μισό. Έχεις. Δεν έχεις, όχι. Ούτε μισό. Κάνουν παρατεταμένο Πάσχα οι βουλευτές εδώ. Γιατί είπα Χριστούγεννα κάνουν ακόμα. Το Πάσχα έφτασες. Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Για χαρά. Αυτά από τον Γιώργο Κουβεντίδη, φίλες και φίλοι. Πάμε σε break και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος. Φουλ επίθεση, φίλες και φίλοι. Δεύτερο μέρος, το διασκεδάζουμε με την απόπειρα της ΑΕΚ. Μάλλον όχι με την απόπειρα. Με τη σφραγίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ να χαρακτηριστεί χάρτινο το φετινό πρωτάθλημα και να κλαπεί από τον ΠΑΟΚ. Δεν το περίμενα ότι θα έφτανε σε τέτοια σημεία σύψης. Μια εταιρεία, μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, να κάνει bullying σε δικαστή, χρησιμοποιώντας και τα εξατέρυγά της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και να παίρνει την πληρωμένη απάντηση της ΠΑΕΠΑΟΚ, πραγματικά εξαιρετική. Η ΠΑΕΠΑΟΚ μιλάει για ένα περήφανο νομικό πρωτάθλημα, αναφερόμενη στην ΑΕΚ. Μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Όπως μεγάλη υπόθεση είναι και το συλλαλητήριο που διοργανώνεται για το Σάββατο. Από το Σάββατο ξεκινά μια σειρά ενεργειών που θα δώσουν ένα σαφέστατο μήνυμα σε όλους. Στην πολιτική ηγεσία, στην αθλητική ηγεσία, σε όλους όσοι συμμετέχουν ενεργά ή με τη σιωπή τους στην απόπειρα κλοπής του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ. Σιωπηρά συμμετέχουν και οι βουλευτές Θεσσαλονίκης. Όλοι οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Είτε πρόκειται για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι όσοι δεν έχουν πάρει θέση, ανοιχτά, είναι υπόλογοι απέναντι στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Δεν έχουν την υποχρέωση να το κάνουν. Αν δεν το αισθάνονται έτσι, οκ.
Εμείς όμως έχουμε την υποχρέωση να πούμε σε ανθρώπους όπως το Σταύρο του Καλαφάτη για παράδειγμα, ότι δεν θα μείνει. Δεν θα μείνει, δεν θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα για τη σιωπή, για το δρόμο της σιωπής που επέλεξαν. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Η Ελένη Μπούντου είναι στο στούντιο. Χαίρετε, χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μετά την απάντηση του ΠΑΟΚ στο αίτημα εξαίρεσης του σκουτέρι που ζήτησε η ΑΕΚ, επανέρχεται λοιπόν η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ και μιλάει για πανικό του ΠΑΟΚ. Διαβάζει πανικό του ΠΑΟΚ στα όσα απάντησε ο ΠΑΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν καταλαβαίνουμε τον πανικό του ΠΑΟΚ για ένα απόλυτα στοιχειοθετημένο και χωρίς υπόνοιες αίτημα με βάση τις διατάξεις του δικονομικού κανονισμού της ΕΠΟ και του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Εντάξει, αστεία απάντηση. Ο ΠΑΟΚ μιλάει απευθυνόμενο στην ΑΕΚ για πρωτάθλημα στα χαρτιά και η ΑΕΚ απαντά τι, τον πανικό, πιο πανικό. Η ΑΕΚ έχει πανικό που ζήτησε εξαίρεση δικαστήριο. Πάω και δεν έχει κάνει, δεν ζήτησε τίποτα. Στοιχειοθετημένο και χωρίς υπόνοιες αίτημα, με βάση τις διατάξεις, στοιχειοθετημένο και χωρίς υπόνοιες αίτημα. Ο ΠΑΟΚ διάβασε την κίνηση της ΑΕΚ για εξαίρεση του σκοτέρι και τελικά επιβεβαιώθηκαν αυτά τα οποία έλεγε όλο το προηγούμενο διάστημα ο κόσμος, έτσι, και ακουγόταν ειδικά εδώ σε εμάς στο Βορρά, για ΑΕΚ Ολυμπιακό, για αποφάσεις που βολεύουν. Εγώ μια ερώτηση και με αυτήν θα αποχωρήσω από το στούντιο. Η ΑΕΚ δεν ήταν πουθενά, ασχολείται με τα νομικά, με όλες αυτές τις υποθέσεις όλη τη διάρκεια της σεζόν και ποτέ δεν πήρε θέση, ποτέ δεν ήθελε να δυναμητήσει το κλίμα. Τα πρόβατα ξέρει ποιον φοβούνται πιο πολύ. Ποιον? Το Λύκο. Το Λύκο. Ποιος τους πάει για σφάξιμο, ξέρεις? Ο Τσομπάνης τους, όχι ο Λύκος. Αυτό κάνει και η ΑΕΚ τώρα. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Καλή συνέχεια στην δουλειά, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, απάντηση, εντάξει, πολύ αστεία, πολύ χαμηλού επίπεδου από την ΑΕΚ, που δεν μπόρεσε να βρει λέξεις για να απαντήσει στο ένα περήφανο νομικό πρωτάθλημα που της απίφθινε ο ΠΑΟΚ. Έλεγα λοιπόν ότι το Σάββατο ξεκινούν εκδηλώσεις. Δεν είναι εκδηλώσεις που πρέπει να δοθεί ταμπέλα. Είναι οργανισμός του ΠΑΟΚ αποφασισμένος να αντιδράσει κατά όσων συμμάχησαν για να χάσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, φυσική και ηθική αυτουργή, και όσοι σιωπούν. Όλοι θα περάσουν από αυτό το, επιτρέψτε μου τη λέξη, σε εισαγωγικά πάντα δικαστήριο για ό,τι συμβαίνει. Κλέβουν ένα πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ 33 χρόνια μετά. Η σιωπή των ανθρώπων που έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν και την ισχύ να επηρεάσουν καταστάσεις είναι όχι απλά ύποπτη, κάτι περισσότερο από ύποπτη. Θα κριθούν με βάση αυτό, θα μετρηθούν, θα ζυγιστούν, να ξέρουν ότι αν βρεθούν ελιποβαρής, δεν θα έχει γυρισμό για κανέναν. Την κλοπή του πρωταθλήματος του φετινού, ο οργανισμός του ΠΑΟΚ δεν θα την καταπιεί. Οργανωμένα, σοβαρά, ξεκινούν από το Σάββατο, ξεκινάει η αντίδραση. Θα καταγραφεί από ανθρώπους κάθε ηλικίας αντίδραση, διότι κανείς δεν δέχεται, όπου και να πηγαίνω ένα μήνα τώρα αυτό εισπράττω, κανείς δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την ιδέα της κλοπής ενός τίτλου που ο ΠΑΟΚ τον κερδίζει καθαρά στα χαρτιά, πεντακάθαρα, κερδίζοντας αντιπάλους ή μην κερδίζοντάς τους, γιατί φοβούνται να τον παίξουν. Αυτή την κατάσταση δεν θα την ανοιχτεί ο οργανισμός του ΠΑΟΚ. Δεν θα την καταπιεί την κλοπή ο οργανισμός του ΠΑΟΚ εύκολα. Αύριο, πρώτα Θεός, γερή να είμαστε, θα πούμε περισσότερα, νεότερα. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Έρχεται ο Γιώργος Ζαγόρας και πάλι χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, σε όλο τον κόσμο. Με υγεία. Γεια σας.